διάσημος από αυτήν, είναι τραγουδιστής. Αυτός είναι τραγουδιστής. Πολύ ωραίος. Νέος. Νέος. Ωραίος. Ωραίος, με χρόνια όμως διαδρομής. Εντάξει. Με χρόνια διαδρομής, δηλαδή διαδρομής. Δεν είναι φρέσκος, δεν βγήκε τώρα. Μόνο λίγο ηλικία, ρε παιδί μου, είναι γύρω στα 40. Λίγο πιο μικρό τον λίγο κόβο, μικρός, αλλά ωραία. Ναι, έχει κοντά. Αυτή δεν είναι απλά σεξι, είναι λιμπιστερή. Είναι γυναίκα που τη βλέπει και τραγουδίστρια. Όχι ηθοποιός. Τη λες είναι σεξι και όταν μιλάς λες μα τι νόστιμα που τα λέει. Ωραία. Τα λέει κιόλας. Παιδιά, αν είναι να λέμε ονόματα να καταστρέφουμε ζωές ανθρώπων. Γιατί χθες έλεγα για την Κολέτσα, θέλω να ρίχνω. Ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι ηθοποιός. Αυτός είναι πιο γνωστός από αυτήν τραγουδιστής. Τραγουδιστής. Λοιπόν, τι γίνεται στην περίπτωσή μας. Το ζευγάρι είναι μαζί. Είναι μαζί εδώ και 2 μήνες, ας πούμε. Αυτά τα βληματάκια τώρα, μεταξύ σα. Λοιπόν, είναι μαζί εδώ και 2 μήνες. Όμως η αγαπημένη μας, η λυμπιστερή μας, η σεξι μας η κοπέλα. Είναι σεξοβόμβα αυτή, δηλαδή. Ναι, επειδή έχει καεί η γούνα της από προηγούμενες σχέσεις της που είδαν το φως της δημοσιότητας. Ενώ αυτού δεν έχει καεί. Τι είπες, Αρθούλα μου. Λέω, ο τραγουδιστής δεν είχε ιστορικό. Δεν είχε καεί η γούνα του. Αυτή η γούνα είχε καεί. Τι εννοεί. Αυτήν η γούνα είχε καεί πάρα πολύ. Και αυτούνου. Αυτούνου, μια χαρά καμένη ήταν η γούνα. Αυτός, παιδιά, εγώ από ό,τι θυμάμαι, απλά χώριζε. Όχι. Τι εννοείς, παιδί μου, απλά χώριζε. Λέγανε. Ωραία, ολοκλήρωσε, ολοκλήρωσε. Να ολοκληρώσω. Ναι. Λοιπόν, και τώρα η κοπέλα μας του λέει: άκου να δεις. Θες να είμαστε μαζί. Πολύ ευχαρίστως γιατί σε θέλω, με θέλεις, αγαπιόμαστε. Όμως, μέχρι να δέσει το γλυκό, να σιγουρευτούμε, κακομοίρη μου κιχ. Σε κανένα. Είπε και κακομοίρη. Σε ρωτάνε, είσαι ερωτευμένος. Θα λες ναι, είμαι. Άρα αυτή δεν θέλει να την προσέξει. Δεν θέλει. Ξέρεις γιατί παίρνει ένα περίοδο προσαρμογής. Παιδιά, είναι 2 μήνες μαζί. Πρέπει να δουν πώς πάει το γλυκό. Αν υπάρχει χαρμόζονται. Συγγνώμη, δεν έχει δίκιο. Γιατί, παιδιά, γιατί είσαι. Μαζί του. Άλλο περίοδο προσαρμογής και άλλο να λες δεν το ξέρω. Έχει διαφορά. Είπε δεν το ξέρει. Γιατί και αυτός τι είπε. Δεν το ξέρει, δεν το ξέρω. Είναι δυνατόν να ξέρω τι είπε. Δεν είναι γνωστός ο τραγουδιστής. Είναι πάρα πολύ γνωστός. Αυτός ο τραγουδιστής σίγουρα δεν είναι με άλλη τώρα. Εγώ, από όσο ξέρω, είναι με αυτήν. Εδώ και 2 μήνες. Ενώ τι είχε ακουστεί. Κοίταξε. Είναι βάση συμφωνίας. Αυτός έχει πει, παιδιά, εγώ είμαι αλλού. Ωραία, να σας πω κάτι. Αν αυτή η κοπέλα. Επειδή είχε μια σχέση λίγο γνωστή, ναι. Έχει καεί γούνα της όπως πολύ, είπες πολύ, εσύ. Πολύ, πολύ, πολύ. Λογικό είναι τώρα να φοβάται και να λέει, αν ξανά είμαι μένα, ο οποίος είναι τραγουδιστής, βέβαια. Είναι γνωστός, βέβαια. Θα μου καταλογίζουν ότι πάω μόνο με διάσημους, ας πούμε. Μόνο έτσι, με... μπράβο. Οπότε... Για να αποδείξω ότι δεν ισχύει αυτό, το κρατάει ίδια. Συγγνώμη, αλλά και αυτός πολύ τσουρουφλισμένος είναι. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Να το αυτός πούμε. Αυτός πολύ από αυτή. Όχι, Κλεοπάτρα, μου έλεγες ότι δεν είναι. Όχι, δεν έχουν εγκαταλείψει. Έχουν χωρί, έχει χωρίσει. Σιγά μου, ρε, δεν σας είναι κανένα κουτάβι. Πολλές φορές από πολλές διάσημες. Άρα είναι το κορίτσι που δεν θέλει. Το κορίτσι, η Ελληνίτσα μας δεν θέλει. Εάν όμως το αγόρι την κάνει να αισθανθεί σίγουρη και ασφάλεια. Και τη φέρει το δαχτυλίδι. Θα το δούμε κάρτα στο πρωινό. Λοιπόν, έχουμε συνέντευξη. Αφού το ξέρουμε, σε αρέσω και μ' αρέσει. Πώς έβγαινε μετά το παιχνίδι, το τραγουδί. Θες να χορέψεις. Θέλω να χορέψω. Έλα, έλα, έλα. Αλλά πρέπει να κάνει κάποια τη βανδύ. Να, λοιπόν, Γιώργος Λεμπέσης. Νομίζω. Να το. Ο Φίβος το έγραψε. Κατά άλλες προϋποθέσεις. Καλά, όλα τα τραγούδια του Φίβου ήταν τα περισσότερα. Παπουτσάκι, τα κατά, κατά, κατά. Αυτό πώς θα το χορέψεις μπροστά. Παιδιά, δέρνει και παρουσιάζει. Σου άξιζε, πραγματικά δεν σου πάει αντικείμενο. Μα κάνει bullying, ναι, κανονικά. Τι bullying είναι αυτό, παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα. Επειδή δηλαδή λέω ότι τον προτιμώ να έκανε το backstage παρά να χορεύει. Ναι, γιατί, κακό και είναι. Επειδή λέω ότι εσύ είσαι, έχω πολύ ικανό